Τόσο εγώ όσο και η υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο μας, τον Αντώνη τον Σαμαρά, για τη στάση που έχει κρατήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και που έχει αρχίσει να δικαιώνεται. Η στάση του αυτή σήμερα, επιτρέψτε μου να πω και να διαφωνήσω σε αυτό το οποίο άκουσα μέχρι τώρα, δεν είναι επικοινωνιακή αλλά είναι ουσιαστική. Ας κάνουμε όμως μια σύντομη ιστορική αναδρομή τα τελευταία 2,5 χρόνια, το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ, προκειμένου να συζητάμε για την συμφωνία αλλά και για την κυβέρνηση αυτή, την μεταβατική, την προσωρινή κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου. Αμέσως μετά τις εκλογές το 2009, τα spreads που πλέον είναι ευρέως γνωστά σε όλους μας, ήταν στις 130 μονάδες βάσης. Με ένα επιτόκιο δηλαδή μπορούσε να δανειστεί η χώρα μας πολύ ευνοϊκό. Κάτω από 2%. Στη συνέχεια, 1,8 κάπου τόσο. Στη συνέχεια, αμέσως στην επομένη των εκλογών, ο κ. Παπανδρέου άρχισε να διαβάλει και να προσβάλλει και εμάς τους Έλληνες στο εξωτερικό. Φτάσαμε, για να είμαι και πιο σύντομη, φτάσαμε το Γενάρη και το Φεβρουάριο, που όπως αποδείχτηκε και από τον τότε πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι ο κ. Παπανδρέου είχε εγκρυπτό, όπως έχει άλλωστε μας έχει συνηθίσει να κάνει ενέργειες και κρυφά από τους βουλευτές του και κρυφά από τους Έλληνες πολίτες, αλλά και να διαψεύδεται το ίδιος καθημερινά. Φτάσαμε στο σημείο να αναφέρει το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι συζητούσε ο κ. Παπανδρέου την ένταξη της χώρας μας σε αυτό. Ήρθε επομένως ο Μάρτιος, όπου πλέον τα επιτόκια είχαν φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά, δεν μπορούσε η χώρα μας να βγει στις αγορές. Ήρθε το μνημόνιο, ήρθε η Δανειακή Σύμβαση στην Βουλή, με όλες τις συνέπειες τις οποίες είδαμε, με τους φόρους τους οποίους έχουν επιβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την αφέμαξη των εισοδημάτων των συνταξιούχων, αλλά και των καθημερινών συμπολιτών μας, των εργαζόμενων, αλλά και τις οικογένειες, οι οποίες πλέον καλείται να ανταπεξέλθει. Οι οικογενειάρχες αγωνιούν καθημερινά για το μέλλον των παιδιών τους. Φτάσαμε επομένως σε μία συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Ήρθε ο εφαρμοστικός νόμος και το μεσοπρόθεσμο, που όπως υπενθυμίζω εκεί περιέχονται όλοι οι νόμοι, οι οποίοι ουσιαστικά τώρα αποτυπώνονται και τυπικά στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα έρθει το προσεχές διάστημα στην Βουλή. Και ενώ ο κ. Παπανδρέου συζητούσε για το κούρεμα του χρέους που 2 χρόνια το εξόρκιζε, και υπάρχουν επίσημα δηλώσεις και του ιδίου και των υπουργών του, ενώ συζητούσε στις Κάνες την συμφωνία και το κούρεμα του χρέους κατά 50% την 27η Οκτωβρίου, όπως πλέον είναι ευρέως γνωστή σε όλους μας, ξαφνικά έθεσε ο ίδιος θέμα δημοψηφίσματος, έθεσε ο ίδιος παραπλάνηση τους Ευρωπαίους ηγέτες για το ότι τίθεται θέμα από τους Έλληνες πολίτες παραμονής της χώρας μας στο ευρώ και στην Ευρωζώνη γενικότερα. Ερωτήματα τα οποία έχουν ερωτηθεί από τους Έλληνες συμπατριώτες μας, από τους Έλληνες πολίτες τις προηγούμενες δεκαετίες, με τον πιο σαφή και ξεκάθαρη τρόπο, και κυρίως έχουν γίνει με πολλές θυσίες. Επομένως, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που από τη μία οι Ευρωπαίοι ηγέτες έλεγαν ότι η μονομερής αυτή εξαγγελία του κ. Παπανδρέου έχει διαρρήξει κάθε σχέση εμπιστοσύνης πλέον της Ελλάδας, της χώρας μας, με το εξωτερικό. Παράλληλα, κινδύνευε αυτόματα η έκτη δόση. Και ο κ. Σαμαράς έπρεπε να μείνει, είχε δύο δρόμους να επιλέξει. Είτε να μείνει στη στάση την οποία από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε και έχει υποστηρίξει και ο ίδιος, ότι απαιτείται νέα νομιμοποίηση από τους Έλληνες πολίτες με εκλογές πριν το 2011, είτε να στήριζε αυτή την προσωρινή κυβέρνηση, τη μεταβατική κυβέρνηση, η οποία έχει σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, προκειμένου να πάρουμε την έκτη δόση, να υπογραφεί η νέα σύμβαση, να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της 26-27 Οκτωβρίου, και από εκεί και πέρα πλέον ο ελληνικός λαός με πιο νυφάλιος και με πιο ξεκάθαρο ορίζοντα και συμπεριφορά την ώρα της εκλογικής διαδικασίας, να επιλέξει το κόμμα εκείνο το οποίο πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να μας βγάλει από την ύφεση και από τη διαδικασία αυτή.